Πάμε να συζητήσουμε τώρα τις εξελίξεις με τον κύριο Κώστα Εφάντη, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα τον δούμε, θα τον καλημερίσουμε. Γεια σας, καλή σας σήμερα, κύριε. Καλημέρα, Εφάντη. Καλημέρα. Προετοιμαζόμαστε για κάτι μακροχρόνιο, αν ακούσουμε, ή πολύμηνης διάρκειας, αν ακούσουμε αυτά που λένε οι Ισραηλοί, και γιατί? Κοιτάξτε, αν ο στρατηγικός στόχος του Ισραήλ, που αυτό φαίνεται να είναι, είναι να εξουδετερώσει και να εκδιώξει την Χαμάς από τη λωρίδα της Γάζας, και να την καταστήσει, έτσι, επιχειρησιακά αδύναμη, τότε ναι, αυτό θα τραβήξει σε μάκρος. Υποψιάζομαι δηλαδή ότι δεν μπορεί να γίνει πιο γρήγορα, εκτός αν η Χαμάς συνειδητοποιήσει ότι η συντριβή της είναι πρώτων πυλών και αρχίζουν μαζικά και φεύγουν από την λωρίδα της Γάζας προς τα που, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Η πόλεμη στη Μέση Ανατολή, ναι, και ιδιαίτερα η πόλεμη που αφορούν το Παλαιστινιακό, δεν κρατάνε πολύ. Είναι συνήθως μερικών ημερών ή μερικών εβδομάδων. Αυτή τη φορά, ναι, τα πράγματα ίσως είναι λίγο διαφορετικά, αλλά επαναλαμβάνω, έχει να κάνει με το τι θέλει να πετύχει το Ισραήλ. Ανησυχείτε ότι μπορεί να έχουμε γενίκευση της σύραξης και να μπουν σε αυτή και άλλα κράτη, το Ιράν για παράδειγμα, που είναι και το πιο ανησυχητικό, και αν έχει χώρο η διπλωματία σε όλο αυτό πια? Στο βαθμό που ισχύει ή μπορεί κάποιος να επικαλεστεί τη λογική όλων των παικτών στην περιοχή, δεν θα πρέπει να η πιθανότητα δηλαδή να διευρυνθεί η κρίση είναι μικρή. Κανένας παίκτης, κανένας παράγοντας στην περιοχή δεν έχει τέτοιο συμφέρον. Ακόμα και η Χεσμπολά, κατά την άποψή μου, θέλει να παρενοχλεί τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, θέλει να απασχολεί τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στο βορρά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ούτε στις ικανότητές της, ούτε στο σχεδιασμό της μια επιχείρηση, ένα πλήγμα μαζικό στο Ισραήλ, το οποίο πια θα οδηγούσε σε διαφορετικά σενάρια. Κύριε Εφαντή, ολοκληρώστε, συγγνώμη. Άρα, στο βαθμό, επαναλαμβάνω, όλοι οι παίκτες στην περιοχή είναι ορθολογικοί, δεν θα έχουμε παίκτες. Αλλάζει πάλι πλεύση ο Ερντογάν? Νομίζω ότι έχει χαλάσει η πηξίδα. Κοιτάξτε, η ερμηνεία είναι, νομίζω, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να πει κανείς για την αντίληψη και τη στάση της Άγκυρας και του ίδιου του Πρόεδρου Ερντογάν σε αυτή την κρίση. Το ένα είναι φυσικά η απογοήτευση, στρατηγικής φύσης. Δηλαδή βλέπει ότι δεν μπορεί να παίξει ρόλο, να διαμορφώσει τις εξελίξεις εκεί που θεωρεί ότι είναι προνομιακό πεδίο για την Τουρκία. Έτσι. Από την άλλη πλευρά προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο μοναδικός ηγέτης στην περιοχή, ο οποίος τα βάζει με τη Δύση, έστω σε ρητορικό επίπεδο, ο επικεφαλής των μουσουλμάνων σε όλη την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Απευθύνεται δηλαδή, θα έλεγα, στον μέσο μουσουλμάνο, στον δρόμο στο Κάιρο, στον δρόμο στην Τίνιδα, στο Αμάν. Και αυτό θα τον κάνει, όχι, δεν είναι μόνο ότι διέριξε τις σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά θα τον κάνει και εξαιρετικά αντιπαθή με τα καθεστώτα σε αυτές τις χώρες. Κύριε Εφαντή, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι πίσω στη βιβλιοθήκη σας έχετε ένα βιβλίο που λέει Άβυσσος. Ελπίζουμε να μην πέσουμε μέσα. Να είστε καλά, κύριε Εφαντή. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.